Κύριε Υπουργέ, 1,5 χρόνος, δηλαδή πάνω από 18 μήνες, έχουν περάσει από τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλία τον Αύγουστο του 2021 και ιδιαίτερα στους δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου. Και παρόλα αυτά, η καταβολή των αποζημιώσεων ήδη εκκρεμεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταθέσει έγκαιρα και μάλιστα είχε εξειδικεύσει τις ερωτήσεις σαν ανακοινότητα με βάση τις καταγεγραμμένες ζημιές που είχαν γίνει τότε από τις καταστροφές των πυρκαγιών. Κάνουμε μια μικρή αναφορά περιεκτικά στην επίκαιρη ερώτηση. Το θέμα όμως είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξαν καταγραμμένες, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας των κινητοποιήσεων των πυρόπληκτων αγροτών αλλά και συνολικά των πυρόπληκτων, η κυβέρνηση εξήγηλε μια σειρά αποζημιώσεις, προχώρησε τις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών και καταβολής των προκαταβολών, όμως μέχρι σήμερα οι περισσότεροι αγρότες έχουν πάρει μόνο τις προκαταβολές και κάποιοι δεν έχουν πάρει σχεδόν καμία αποζημίωση. Άρα λοιπόν τα εύλογα ερωτήματα που υπάρχουν είναι από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί οι ζημιές, από τη στιγμή που έχουν γίνει οι έλεγχοι, για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις στην καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων, ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν. Και βεβαίως, τι θα κάνει τόση κυβέρνηση άμεσα να δοθούν το σύνολο των αποζημιώσεων στους κατεστραμμένους αυτούς αγρότες, όχι μόνο για τις πραγματικές ζημιές που πάθανε και κύρια που ήταν τα λιωστά σε τα λιώδεντρα, αλλά και για να αποκατασταθούν και οι απώλειες στο εισόδημα που είχαν εξαιτίας της καταστραμμένης τους παραγωγής. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, να οργανώσουμε λίγο το θέμα και την συζήτηση για να δώσουμε απαντήσεις και στον συνάδελφο αλλά και στους ενδιαφερόμενους για αυτό το ζήτημα. Ξεκαθαρίζω καταρχήν το εξής, ότι σε σχέση με την πυρκαγιά και τους πυρόπληκτους, ο ΕΛΓΑ καλύπτει ζημιές μόνο στο ζωικό κεφάλαιο και όχι στο φυτικό κεφάλαιο. Άρα, στο ζωικό κεφάλαιο έχουν αποζημιοποιηθεί όλοι στο 100% της αποζημίωσής τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μελισσοσμήνη εγωπρόβατα, συγκεκριμένα για την Ηλία, το ποσό ανήλθε στα 70.000 ευρώ. Έφυγε λοιπόν το ζωικό κεφάλαιο, πάμε στη φυτική παραγωγή. Στη φυτική παραγωγή τι κάνουμε αφού δεν τους καλύπτει ο ΕΛΓΑ? Έχουμε τα εξής εργαλεία, τις ΚΟΕ, τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, και έχουμε και το νόμο για την κρατική αρρωγή. Και τα δύο πλαίσια είναι ευρωπαϊκά πλαίσια, υπάρχονται σε ευρωπαϊκά πλαίσια, για να μην έχουμε κρατικές ενισχύσεις οι οποίες δεν είναι νόμιμες. Άρα είμαστε σίγουρα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η κυβέρνηση προχώρησε και οργάνωσε το θεσμικό πλαίσιο ως εξής. Καταρχήν με το νόμο 4797 του 2021 για την κρατική αρρωγή που αφορά επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών από θεομηνίες. Στη συνέχεια έχουμε δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία με το νόμο 4871 του 2021 για επιχορήγηση φυτικών μέσων παραγωγής όπως δενδρόδες, καλλιέργειες και αμπέλια. Έχουμε τρίτη νομοθετική πρωτοβουλία, το νόμο 4914 για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής. Έχουμε επιπλέον τέταρτη νομοθετική πρωτοβουλία με το νόμο 4972 του 2022 για δυνατότητα επιχορήγησης των μη κατεπάγγελμα αγροτών. Και έχουμε έκδοση της ΚΙΑ για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η ΚΙΑ έχει εκδοθεί τον 9ο του 2021. Για ποιο σκοπό όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο? Πρώτον, διότι έχουμε ένα φαινόμενο που πρέπει κάθε φορά να ορίζεται και να προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις αποζημιώσεις. Δεύτερον, διότι το φαινόμενο της πυρκαγιάς δεν είναι το ίδιο παντού σε όλες τις περιοχές. Άρα οι εκτιμητές, οι γεωπόνοι, δεν μπορούν να προσδιορίσουν από την πρώτη στιγμή την καταστροφή
στο μέγεθός τους για όλο το φυτικό κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάστηκε σε κύματα, σε βήματα να έρθει να προσδιοριστεί το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να πάμε σε δεύτερη φάση να αποζημιώσουμε τους παραγωγούς. Δώστε μου ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, γιατί το θέμα είναι ενδιαφέρει πολλούς σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Ηλία και άλλες περιοχές. Πόσο μπορούμε να αποζημιώσουμε? Αποζημιώνεται το 70% της παραγωγής. Στους κατ' επάγγελμα αγρότες μπορεί να δοθεί το 50% ως προκαταβολή. Στους μη κατ' επάγγελμα αγρότες δίνεται το 50% από το ποσό που δίνεται στους κατ' επάγγελμα. Τι σημαίνει αυτό σε ποσό? Στα ελαιόδεντρα 144 ευρώ το δέντρο και στις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες 96 ευρώ το δέντρο. Επειδή μίλησα για ποσοστά, να τα πω ως εξής. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες 50,40 ευρώ το ελαιόδαντρο και 33,60 ευρώ για τους λοιπούς. Και για τους μη κατ' επάγγελμα είναι το 50%, δηλαδή 25,20 στα ελαιόδαντρα και 16,80 ευρώ σε όλες τις υπόλοιπες δενδρώδες καλλιέργειες και στα αμπέλια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η σύγκριση. Τι γινόταν πριν στις προηγούμενες κυβερνήσεις? Μία λέξη μόνο. Λοιπόν, το ποσό ήταν 21 ευρώ το δέντρο, συν 10 ευρώ σε περίπτωση εκρίζωσης και αντικατάστασης. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε μία τεράστια διαφορά όταν πάμε από τα 21 ευρώ στα 144. Είναι τεράστια διαφορά. Οι διαδικασίες δε στο παρελθόν διαρκούσαν μέχρι και 4 χρόνια. Λόγω βεβαίως της εκτίμησης που πρέπει να γίνει και του διοικητικού ελέγχου για να πάρουν οι δικαιούχοι. Στη δευτερολογία θα σας πω συγκεκριμένα ποσά για όλη την Ελλάδα και για τους δικαιούχους και για την Ηλία βέβαια. Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα για να δούμε πόσοι μένουν που δεν έχουν αποζημιωθεί για να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Ευχαριστώ. Θανασόπουλο για 3 λεπτά. Καταλαβαίνετε κύριε Υπουργέ, ότι δώσατε ορισμένες απαντήσεις. Μία απάντηση πρώτη που δώσατε είναι για το χαμένο ζωικό κεφάλαιο. Αποζημιώσατε τους αγροτοκτηνοτρόφους της Ηλίας με 70.000 ευρώ. Δηλαδή τώρα, εδώ υπήρξαν τεράστιες καταστροφές. Βλέπετε ότι οι ψαλίδες, οι κόφτες, η μη πραγματική καταγραφή του συνόλου των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο σε τι εξευτελιστικά ποσά έχει οδηγήσει. Ένα το κρατούμενο. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με το θεσμικό πλαίσιο. Δεύτερον, το ίδιο το θεσμικό το πλαίσιο, το οποίο αναφέρετε κι εσείς, πήρατε μια σειρά νομοθετικές πρωτοβουλίες. Όμως, δεν έκαλυψε ξαφνικά την πυρίτιδα. Δεν ξεκίνησε πυρκαγιές το 2021. Πυρκαγιές είχαμε και τις προηγούμενες δεκαετίες και τα προηγούμενα χρόνια και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Άρα υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Βεβαίως όλο αυτό γίνονται οι εξελίξεις, οι αλλαγές για να υπάρξουν αυτές οι χρονοβόρες καθυστερήσεις και για να μην μπορούν να αποζημιώνονται άμεσα από τις καταστροφές που πάθαν οι άνθρωποι. Τρίτο στοιχείο το οποίο μας δώσατε ακόμη. Με βάση τα λεγόμενα, περιμένω και τη δευτερολογία σας, έχουν δοθεί μόνο οι προκαταβολές. Το επιβεβαιώνεται επί της ουσίας, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει όλη η εκαθάριση των εξελίξεων. Άρα λοιπόν μιλάμε για 1,5 χρόνο μετά, μπαίνουμε στο δεύτερο και οι απώλειες των εισοδημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες από τις καταστροφές. Τρίτο στοιχείο το οποίο μας δώσατε, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αποζημιώνεται μόλις το 70% και όχι το 100%. Το υπόλοιπο. Άρα λοιπόν και αυτά τα αυξημένα ποσά που αναφέρετε καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι για τα μεγάλα λιόδεντρα το να δίνετε 50 ευρώ για κάθε ρίζα είναι ελάχιστο ποσό. Είναι ελάχιστο ποσό. Γιατί ακριβώς η απόλυτη του εισοδήματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν έχουμε και 70% αποζημίωση παίρνοντας το 50% για να μπορέσει να επιβιώσει αυτός ο κόσμος. Και δεύτερον, για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή, για ποιους μιλάμε? Για αυτούς που είναι ο καφεντζής στο χωριό, ο οικοδόμος του χωριού, ο επαγγελματίας ο οποίος κάνει και κάποιες άλλες δουλειές. Σε αυτούς τι αποζημιώνεται?
μόλις το 35%. Που 70%, δηλαδή στην πραγματικότητα, αποζημιώνεται μόλις το 20% περίπου. Της καταστροφής που έχει πάθει. Δηλαδή τίποτα, επί της ουσίας, με τις τιμές τις οποίες λέτε. Άρα λοιπόν είναι ίδιο το ζήτημα πρώτον ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι αποζημιώσεις, δεν καλύπτουν το σύνολο των καταστροφών και έρχονται πάρα πολύ αργά. Γιατί αυτός ο κόσμος έπρεπε να καθαρίσει τα χωράφια του τα καμένα, έπρεπε να φυτέψει νέα δέντρα εκεί που χρειάζονταν ανάγκη, έπρεπε να έχει ένα εισόδημα. Πώς δανειζόμενος, με τι τρόπο, με μια προκαταβολή η οποία δεν φτάνει το να καλύψει τις ανάγκες για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Πόσο μάλλον να αποκαταστήσει τις πολύ μεγάλες καταστροφές, γιατί ήταν πολύ μεγάλες οι καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο, στις δενδρώδεις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα λιόδεντρα και λιγότερο στα αμπέλια. Λοιπόν, πώς θα γίνουν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ? Και από αυτή την άποψη φαίνεται ότι η σοβαρή αυτή καθυστέρηση, η οποία υπάρχει και η οποία κατά τη γνώμη μας είναι αδικαιολόγητη. Γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, κύριε Υπουργέ, κοσκινίζει επάπειρον. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Να πούμε ορισμένα πράγματα. Για να αποζημιωθεί κάποιος, γιατί αναφερθήκατε στο ζωικό κεφάλαιο, θα πρέπει ο ίδιος να κάνει αίτηση. Προφανώς, και αποζημιώθηκαν στο 100%. Αυτές ήταν οι αιτήσεις. Δεν έχουμε αιτήσεις για αποζημίωση στο ζωικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και από τις ΔΑΟΚ, από τις υπηρεσίες και από τον ΕΛΓΑ. Άρα πιθανό. Θα σας πω στη συνέχεια. Θα σας πω. Όχι. Μισό λεπτό. Αίτηση θα κάνει. Τα αποδεικνύει πώς, με τη δήλωση ως δεν έχουν κριτήρια. Θα σας τα πω στη δευτερολογία τώρα, στη συνέχεια. Υπάρχουν κριτήρια. Θα έπρεπε να είσαι εγγεγραμμένος στο Μητρό Αγροτών του Υπουργείου, είτε είσαι κάτοχος, είτε είσαι κατ' επάγγελμα αγρότης. Αυτό βγαίνει από το Μητρό. Να κάνεις δήλωση ως δε. Δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε όποιον λέει ότι έχει εισοδήματα. Αποζημιώνουμε αυτόν ο οποίος είναι αγρότης, είτε κατ' επάγγελμα, είτε μη κατ' επάγγελμα έχει αγροτικά εισοδήματα. Αυτούς θα τους αποζημιώσουμε. Το δικαιούνται και θα αποζημιωθούν. Οι υπόλοιποι. Χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα πρέπει να αποζημιωθούν και αν αδικήθηκαν. Εγώ εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που να έχουν αδικηθεί και να μην έχουν συμπεριληφθεί. Τι κάναμε λοιπόν? Προχωρήσαμε σε 3 πληρωμές για όλα αυτά που ανέφερα πιο πριν στο θεσμικό πλαίσιο. Η πρώτη πληρωμή έγινε για τις πυρκαγιές του 2021, έγινε τον 4ο του 2022, πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, όπου δόθηκαν σε όλη τη χώρα 20.332.000 ευρώ σε 1.463 δικαιούχους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας δόθηκαν 5.781.000 ευρώ σε 417 δικαιούχους. Η πρώτη πληρωμή. Στη δεύτερη πληρωμή, πάλι μιλάμε για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από τις πυρκαγιές του 2021, σε όλη τη χώρα δόθηκαν 4.217.000 ευρώ σε 358 δικαιούχους. Στην Ηλία δόθηκαν 998.000 ευρώ σε 88 δικαιούχους. Στην τρίτη πληρωμή δόθηκε χορήγηση προκαταβολή σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 9.192.000 ευρώ σε 1.949 δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας δόθηκαν 2.200.000 ευρώ σε 460 δικαιούχους. Ως αυτή λοιπόν τη στιγμή που μιλάμε έχουν δοθεί προκαταβολές σε επίπεδο χώρας 33.742.000 ευρώ και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας 8.979.000 ευρώ. Άρα, στην Ηλία, συγκεκριμένα, να το πούμε πιο συγκεκριμένα, είχαν υποβληθεί 1.912 δηλώσεις, έπρεπε να γίνει δήλωση. Από αυτόν, οι 1.065 περίπου αφορούσαν σε περιοχές που οριοθετήθηκαν ως πυρόπληκτες από το σύστημα Κοπέρνικους και εξ αυτών οι 965 κρίθηκαν δικαιούχοι επιχορήγησης και έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή.
Λοιπόν, ποιοι δεν έλαβαν την προκαταβολή, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που είπατε? Οι προϋποθέσεις ήταν τα αγροτεμάχια να βρίσκονται εντός πυρόπληκτης περιοχής, όπως οριοθετήθηκε από το σύστημα Κοπέρνικους. Να έχει υποβληθεί αίτηση λήψης ενίσχυσης στον ΕΛΓΑ μετά την πυρκαγιά. Να υπάρχει δήλωση ΟΣΔΕ. Δήλωση ΟΣΔΕ δεν κάνουν μόνο κατά επάγγελμα αγρότες, κάνουν όλοι. Δήλωση ΟΣΔΕ όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα, όσοι παράγουν δηλαδή. Λοιπόν, και να είναι ο παραγωγός εγγεγραμμένος στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Εκεί είναι εγγεγραμμένοι όλοι. Είναι κανονισμός ότι θα πρέπει να είναι όλοι, να έχουμε Μητρό το οποίο διατηρείται, συντηρείται στο Υπουργείο και πληρώνουμε αυτούς που ξέρουμε ότι πραγματικά είναι αγρότες. Ποιοι δεν έλαβαν ως τώρα προκαταβολή? Όσοι δεν πληρούσαν κάποια από τις προϋποθέσεις προαναφέρθηκαν. Δηλαδή ή το Κοπέρνικος, ή δεν είχαν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, ή δεν είναι κάτοχοι, δεν έχουν αγροτικά εισοδήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην προσβλέπονται σε αυτές εδώ πέρα? Μόνο η περίπτωση όπου το σύστημα Κοπέρνικος δεν ήταν ενεργοποιημένο και δεν τους κάλυπτε και είχαμε σε αυτές τις περιοχές πυρκαγιά, είτε είναι πυρόπληκτες προϋποθέσεις. Για αυτούς όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ. Δηλαδή, άντε δεν σε κάλυψε το Κοπέρνικος, θα πρέπει να έχεις κάνει δήλωση ΟΣΔΕ. Άνοιξε το σύστημα έκτακτα για να κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ, όσοι δεν πρόλαβαν, όσοι δεν είχαν κάνει. Καλύψαμε δηλαδή και αυτή την περίπτωση και προχωράμε σε έκδοση ΚΙΑ για αυτή την περίπτωση που δεν είχαν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τους υπόλοιπους. Σε ό,τι αφορά την αποτύπωση από το Κοπέρνικους, των πραγματικά πυρόπληκτων περιοχών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, εκεί έχουμε αυτοψία επιτόπια από τους γεωπόνους, από τον ΕΛΓΑ. Παίρνουμε τα στοιχεία από τους εκτιμητές. Εκεί λοιπόν προχωρούμε σε δεύτερη φάση σε συγκέντρωση των στοιχείων, ώστε να γίνει η πραγματική αποτύπωση και να καλυφθούν και αυτοί. Να κλείσει το κεφάλαιο των προκαταβολών, που είδατε ότι είναι μεγάλες και οι γενναίες οι προκαταβολές, να γίνουν τα τελικά πορίσματα, διότι θέλουμε να πληρώσουμε ο καθένας να πάρει αυτό το οποίο δικαιούται και ανάλογα με τη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Λοιπόν, και θυμίζω πάλι ότι στο παρελθόν απαιτούνταν 4 χρόνια και έχουμε πάει τώρα στο μισό, λοιπόν. στο μισό χρόνο και οι προκαταβολές, το ξαναλέω, έχει αξία. Οι προκαταβολές πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν από αυτή την κυβέρνηση και σας θυμίζω ότι μιλούσαμε για προκαταβολές από πυρκαγιές, για πληρωμές από πυρκαγιές που ήταν 21 ευρώ το δέντρο και έχουμε πάει στα 150. Ευχαριστώ πολύ.